Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Αλεχάνδρο, Αλεχάνδρο, Λιζάρδο. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Είμαι θα καλά. Για πες μου, τι μας έφερες, τι μας έφερες. Όπως έλεγα... Όπως έλεγα στον πατέρα μου, μικρή, όταν ερχόταν σπίτι, του λέω τι μου έφερες. Κάτι μας φέρει απ' έξω, ένα Skype. Κάτι σου έχω φέρει απ' έξω ένα Skype. Η τεχνολογία θα μας φέρει πιο κοντά με τον Νάσο Μπακάλι. Ναι. Ο Νάσος Μπακάλις είναι ένας από τους σημαντικότερους animator αυτή τη στιγμή στον χώρο. Έχει δουλέψει από τα μεγαλύτερα στούντιο, έχει δουλέψει από τη Warner Brothers, τη DreamWorks, σε ταινίες που εμείς έχουμε αγαπήσει, από το πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας μέχρι και τον πρόσφατο Scooby-Doo που θα δούμε, μάλλον τον πρόσφατο λέω. Το Scooby-Doo που θα δούμε από αύριο στις κινηματογραφικές αίθουσες, γιατί ο Scooby-Doo είναι διαχρονικός. Υπάρχει για να τον αγαπάμε. Για να δω, είμαι θα έτοιμη. Κύριε Μπακάλι, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε με έναν τέτοιο δημιουργό που φαίνεται ότι η φαντασία του τον οδήγησε στο να έρθει σε επαφή με την παιδικότητά του με τρόπο ελεύθερο, έντεχνο και σημαντικό. Και αυτό να το ταξιδέψει κιόλας και εκτός Ελλάδος. Ναι. Πώς λοιπόν ένα παιδί από την Ελλάδα φτάνει στα στούντιο της DreamWorks, της Warner και όλων των μεγάλων υπολείπων στούντιο? Κοιτάξτε, από μικρός μου άρεσε το κινούμενο σχέδιο. Είχα μια ευκαιρία να έρθω στην Αμερική να σπουδάσω σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα κολέγιο το οποίο είχε ένα πρόγραμμα ειδικά γι' αυτό, που δεν υπήρχε τότε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Και από εκεί πέρα κάποια εταιρεία ενδιαφέρθηκε και σιγά σιγά τελείωσα τις σπουδές μου και βρήκα εργασία σε μια εταιρεία, τη Sullivan Bluth, και μετά στη Warner Brothers και μετά στη DreamWorks και μετά ξανά στην Warner Brothers και από τότε εργάζομαι συνέχεια. Όχι μόνο εργάζεστε, βραβευτήκατε κιόλας με Emmy. Πώς ήταν αυτή η βραβευτή? Ναι, έχω βραβευτεί και με Emmy. Οι διάφορες δουλειές οι οποίες έχω κάνει έχουν αναγνωριστεί και έχω πάρει κάποια βραβεία, ας πούμε. Αλλά το βασικότερο είναι ότι κάνω μια δουλειά η οποία με ενδιαφέρει και με ευχαριστεί. Βασικά σχεδιάζω, το κάνω. Σχεδιάζω cartoons και animation. Κύριε Βακάλι, βλέπουμε στα πλάνα που παρακολουθούμε από την ταινία του Scooby-Doo και κάποιες εικόνες από τον Παρθενώνα και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε βάλει και εσείς το χεράκι σας σε αυτό. Ναι, κοιτάξτε, σε κάποια φάση της παραγωγής ζητήθηκε να δημιουργηθεί μια μυθοπλασία μέσα στην οποία θα λάβει τόπο, ας πούμε, η συγκεκριμένη ιστορία της φιλίας του Scooby-Doo με το Σάγκη. Και όλοι προτείναμε κάποια ιδέα και εγώ πρότεινα κάτι με την Ελλάδα το οποίο έγινε δεκτό και εξελίχθηκε σε αυτό που θα δουν οι θεατές στην ταινία. Και βέβαια, τι καλύτερο να δείξει κανείς από την Ελλάδα που είναι αναγνωρίσιμο παρά το Παρθενώνα. Οπότε η τελική φάση της ταινίας εξελίσσεται πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Νάσο, οι μέρες τώρα στην Ελλάδα μας αναγκάζουν να έχουμε μάσκα στους κινηματογράφους. Στην Αμερική, γι' αυτό το λόγο, η ταινία Scooby-Doo δεν βγήκε στους κινηματογράφους. Βγήκε κατευθείαν σε VOD και μάλιστα έκανε τεράστια επιτυχία. Σε βγάλω τη μάσκα, καλά έκανα και εγώ τώρα το κομμάτι. Φοβερή επιτυχία. Η επιτυχία της ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ναι. Τώρα όμως, στις περισσότερες χώρες που βγαίνει μεταγλωτισμένο, βγαίνει και στους κινηματογράφους. Πιστεύεις ότι αυτό θα δώσει μια νέα όθηση στην ταινία, να ξανακουστεί, να ξαναπάρει το χώρο που της αναλογεί, γιατί οι εποχές ήταν δύσκολες? Σίγουρα θα είναι μια επιπλέον, πώς να το πω, ας πούμε, στο box office της ταινίας, σίγουρα. Αλλά ξέρεις τώρα, οι ταινίες, οι περισσότερες ζουν για τις 5 εβδομάδες που κάθονται στον κινηματογράφο, για να μην πω για το αρχικό weekend που βγαίνουν. Οπότε... κοίταξε τώρα, η Warner Brothers έχει και το HBO Max, το καινούριο streaming κανάλι της, οπότε πολλές από αυτές τις ταινίες θα πάνε εκεί πέρα μετά οποιαδήποτε διανομή έχουν πέρα από στους κινηματογράφους. Κατευθείαν πάνε στο HBO Max τώρα. Αξίζει να αναφέρουμε το ότι είχες έρθει και στην Ελλάδα για κάποιο διάστημα, είχες ανοίξει μια δική σου εταιρεία animation, είχατε κάνει και παραγωγή κάποιων ταινιών και για την ΕΡΤ μεταξύ άλλων. Τώρα με κάποιο τρόπο επιστρέφεις στην Ελλάδα. Τώρα με κάποιο τρόπο επιστρέφεις όμως στην Ελλάδα. Με το project του Γέρου του Μωριά, που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που δύσκολα το βλέπουμε να αποτυπώνεται στον κινηματογράφο που δει σε animation, θα ζωντανέψει μέσα και από τα δικά σου χέρια.
Ναι, αυτό βέβαια είναι ένα project του Δημήτρη Βόρη. Αυτός είναι ο παραγωγός και σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Εγώ τον βοήθησα στο σχεδιασμό των χαρακτήρων και θα αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση της παραγωγής όταν τη ξεκινήσει. Αλλά ναι, είναι σημαντικό να γίνει και μια προσπάθεια με τους ελληνικούς, με τους Έλληνες ήρωες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και θα μπορούσαμε και εμείς να τους δείξουμε έξω, ας πούμε. Δεν χρειάζεται μόνο την Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδα μπορεί να πάει μια τέτοια ταινία. Σε λίγες μέρες αρχίζει και το Φεστιβάλ της Δράμας. Εσύ υπήρξες και μικρομικάς και έκανες και πρόσφατα μια ταινία animation εξαιρετική, η οποία έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, που μοιάζει μια αλληγορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Το Dinner for Few. Ναι. Πώς πιστεύεις ότι έπιασαν το κομμάτι αυτής της ελληνικής ταυτότητας στο εξωτερικό, που συνδέεται και με την θρησκεία, συνδέεται και με κάποιες καταβολές και κάποιες παράξενες πεποιθήσεις που έχουμε σαν λαός? Ναι, κοίταξε. Η συγκεκριμένη ταινία πήγε, όπως είπες, σε πάρα πολλές χώρες. Και ανάλογα στις χώρες που πήγε, λίγο ή πολύ υπήρχε και μια ανταπόκριση. Όλοι καταλάβανε βέβαια ότι ήταν μια κοινωνικοπολιτική ταινία, αλλά πρέπει να σου πω, σε μερικές χώρες δεν καταλάβαν και πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται πόσο κάποια χώρα είναι, πώς λένε, ευαίσθητη σε τέτοιες κοινωνικά θέματα. Κύριε Βακάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία από τις επόμενες μέρες θα δούμε και ένα βίντεο που έχει φτιάξει ο Αλέξανδρος σε σχέση με το γέρο του Μωριά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, να μας εκπροσωπείτε πάντα έτσι με αυτή τη δημιουργικότητα και να είστε πάντα καλά και να απολαμβάνετε τα αποτελέσματα των εργασιών σας με Emmys και με ό,τι άλλο βραβείο θέλετε. Να σας δίνει η ζωή και η τέχνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ τώρα θα σας οδηγήσω στο λεπτό, στην αγαπημένη μου στήλη, που η Θεοδόρα Σιάρκου θα μας πει για τη συνεργασία.